λοιπόν, το εγκαινιάσαμε 98% είπε ο κύριος Παπαγιαννίδης ότι είναι έτοιμο του έργου και ότι, από το σύνολο του έργου και ότι αυτό το κεντρικό έργο είναι έτοιμο και παραδόθηκε προς χρήση. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Προεκλογική. Εντάξει, εγώ αυτό έχω να πω. Είμαστε μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ένα έργο το οποίο πέρασε από 40 κύματα, συνεχίζει να περνάει, 41ο εν πάση περιπτώσει. Πάντως, επειδή ο κ. Παπαγιαννίδης είναι υπηρεσιακός παράγοντας, είναι Γενικός Γραμματέας Υπουργείου και ήταν και στην προηγούμενη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, νομίζω ότι δεν θέλει να, πώς να το πω, δεν το κάνει για την τωρινή μόνο κυβέρνηση, το κάνει για να υπερασπιστεί το έργο του Υπουργείου συνολικά. Εμείς νερό θα έχουμε. Άμα βρέξει. Διότι το νερό, το φράγμα, υποτίθεται ότι το κάνουμε για νερό. Λοιπόν. Άρδευσης. Δεν είμαστε σοβαροί. Αυτό βέβαια δεν είναι πρωτοφανές. Μέσα στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η σημερινή γιορτή κατάλληλους φιέστα, κατάλληλους μεγάλα εγκαίνια τα οποία έγιναν. Εσύ για τι τον... λες, δεν έπρεπε να εγκαινιαστεί. Κοιτάξτε, τι να εγκαινιαστεί. Το ο κορμός. Ωραία. Αυτό άρα, λέει λοιπόν, είναι το φράγμα. Να εγκαινιάσουμε, όχι. Ένα σώμα δεν έχει μόνο κορμό, έχει και χέρια και πόδια. Θα γίνουν και αυτά. Αυτά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε ξεχωριστά εγκαίνια για τα χέρια και για τα πόδια ξεχωριστά. Επαναλαμβάνω, εγώ από προχθές ρωτάω το θέμα αυτό. Είχε ανάγκη η κυβέρνηση αυτών των εγγενείων. Υπήρξε ανάγκη. Δεν βλέπουν όλοι. Αφού είναι έτοιμο. Μα δεν βλέπουν όλοι οι χιόντες ότι δεν είναι έτοιμο. Δεν είναι έτοιμο. Αυτή τη στιγμή έτοιμο είναι κάτι όταν εργάζεται, όταν λειτουργεί. Δεν παίρνει ένα αυτοκίνητο και δεν έχει ρόδες. Καλά, ο κορμός, τι θα πει ο κορμός. Τι γνώμη έχεις, να περιμένουμε να βρέξει, να γεμίσει και τότε να το εγκαινιάσουμε. Όχι βέβαια, δεν έχει σχέση το νερό, δεν έχει σχέση με το, οι βροχοπτώσεις, με τα εγκαίνια. Τα εγκαίνια γίνονται όταν ένα έργο είναι λειτουργικό. Όταν το βάζεις με το κλειδί, το ανοίγεις και δουλεύει και σου αποδίδει. Αυτή τη στιγμή πόσα χρόνια χρειάζονται η ΔΕΗ για να μετακινήσει από εκεί τους στήλους της και πόσα λεφτά χρειάζονται. Χρόνια. Χρόνια, ναι. Για 2 χρόνια συζητάνε. Υπάρχει ταχυδιστήριο. Όσο το νερό το οποίο θα μαζευτεί να χρησιμοποιηθεί για πότισμα δεν υπάρχει. Για άρδευση δεν χρειάζεται ταχυδιληστήριο. Πώς δεν χρειάζεται. Για ίδρευση χρειάζεται. Πώς δεν χρειάζεται. Τα νερά αυτά, τα νερά τα οποία υπάρχουν εκεί, είναι νερά στα οποία θα πάνε τα στρακίσματα του σκουπιδότοπου. Αυτό το ξέρανε. Ναι. Α, μπράβο. Εδώ και πάρα πολύ καιρό ξέρουν ότι πρέπει να κάνουν έργο συλλογής αυτών των υδάτων τα οποία είναι δηλητηριώδη. Ξεχάσαμε ότι επί δεκαετίες ήταν εκεί της χείος σκουπιδότοπος. Τα σκουπίδια αυτά δεν είναι καμένα, είναι θαμμένα. Και αυτά όλα θα βγάζουν ζουμιά τα οποία θα πάνε εκεί. Αυτά τα θέματα τα γνωρίζανε. Δεν γνωρίζανε ότι πρέπει να κάνουν σωληνώσεις ούτως ώστε όταν βρέξει, όταν τελειώσει αυτό που θα μαζέψουμε να χρησιμοποιηθεί. Και στο Κατράρι έχουμε φράγμα. Αλλά είναι τρίπιο όμως. Δηλαδή το πρόβλημα μας δεν είναι τα εγκαίνια. Δεν είναι τρίπιο, απλά δεν γεμίζει. Δεν γεμίζει. Γιατί δεν γεμίζει? Γιατί τα νερά πάνε αλλού. Πάνε αλλού. Αλλάξαν κατεύθυνση. Μπράβο. Το στιβίδωσε και πήγαμε αλλού. Λοιπόν, δεν είμαστε σοβαροί. Εντάξει, η κυβέρνηση βιάζεται. Δεν έχει κανένα λόγο να βάζει τον κύριο Μουτζούρου να κάνει εγκαίνια. Κανένα λόγο. Υπάρχει έργο το οποίο. Μάλιστα, ότι τον έβαλε η κυβέρνηση. Λοιπόν, υπάρχει έργο το οποίο φαίνεται, το οποίο κάποιος μπορεί να το κρίνει αν είναι επαρκές ή δεν είναι. Οι μπουλντόζες στο αεροδρόμιο δουλεύουν, για παράδειγμα. Πολλά άλλα εργοτάξια υπάρχουν εν εξελίξει. Λοιπόν, δεν ήταν ανάγκη να κάνει τη φιέστα αυτή και να γενιάσει τον κορμό, λέει του. Τι να πει τον κορμό. Δηλαδή, πρέπει να κάνουμε κάθε φορά εγκαίνια ένα χέρι, ένα πόδι. Εμένα θα κάνουμε στις σωλήνες. Από ό,τι είδα, το ψαλμό και το σωσανέστη τον ξέρουν όλοι και τον ψάλουν μια χαρά. Οπότε είμαστε. Κερδίσαμε τουλάχιστον αυτό. Μια ωραία ατμόσφαιρα. Ευχαριστούμε πολύ.